Πάμε όμως να δούμε τι έχει γίνει με την υπόθεση του βιαστή δολοφόνου του κοριτσιού στη Ρόδο. Εχθές λοιπόν, μετά το βίντεο που σας δείξαμε, ο ίδιος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού. Δηλαδή, ο βιαστής κατήγγειλε ότι τον βιάζανε μέσα στις φυλακές. Κάτι το οποίο βέβαια εξετάζεται, το οποίο βγήκε το πόρισμα και λένε ότι ουδέποτε βιάστηκε, λέει, το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο. Για πες μας, σε παρακαλώ. Ναι, ο 19χρονος λοιπόν ισχυρίζεται ότι ξύπνησε το πρωί και βρισκόταν σε άλλο χώρο χωρίς να φοράει τα ρούχα του έτσι όπως τα φόραγε. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι τον μετέφεραν χωρίς να γνωρίζει αν του ρίξαν κάτι ή όχι, προφανώς. Σε κάτι που είπε. Στο διατάφτα, ναι. Πάμε στο διατάφτα, γιατί εμείς εδώ πέρα... Εξέταση, ναι. Στην οποία υποβλήθηκε ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου, λοιπόν, υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό ως προς την ύπαρξη ευρημάτων βιασμού. Άρα, ό,τι και να λέει η ιατροδικαστική εξέταση, νομίζουμε ότι είναι η αρμόδια για να μας πει το αν πράχθηκε κάτι τέτοιο ή όχι. Ωστόσο, στις φυλακές υπάρχει ένας αναβρασμός, όπως καταλαβαίνετε. Οι κρατούμενοι επιμένουν να λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη σε καμία των περιπτώσεων και ότι υπόθηκαν πολύ περισσότερα από όσα έγιναν. Πάμε να ακούσουμε τον πατέρα όμως, να ακούσουμε τον πατέρα του κοριτσιού που βρήκε τον τραγικό θάνατο από τα χέρια του συγκεκριμένου βιαστή δολοφόνου. Τι λέει ο πατέρας του κοριτσιού που έφυγε τόσο άδικα τη ζωή? Εγώ από τα μέσα ενημέρωσης έμαθα αυτά τα θλιβερά. Και εγώ έχω ήδη καταδικάσει όλα αυτά τα γεγονότα. Πραγματικά. Και το έχω πει και χαρακτηριστικά. Στο καντιλάκι έχει καίει, στη φωτογραφία μπροστά και στην εικόνα της κόρης μου. Στην ψυχούλα της, γιατί να ξέρετε ότι είμαστε άνθρωποι πρώτα απ' όλα αξιοπρεπείς και ηθικοί. Αλίμονο αν πάμε να καταντήσουμε μια κοινωνία ζούγκλας. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους, να τους χαρακτηρίσω έτσι όχι διαφορετικά, θέλουμε να παραδοθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και να δικαστούν όπως πρέπει και να τιμωρηθούν όπως πρέπει. Έχουμε μεγαλείο ψυχής όσο δεν φαντάζεις. Και ειλικρινά, ακούγοντας αυτά τα θλιβερά που έγιναν, συμμερίζομαι και το γονό του παιδιού αυτού και αντιλαμβάνομαι το τι τραβάει αυτός ο άνθρωπος βλέποντας να κάνουν έτσι στο παιδί του. Ακούμε τον πατέρα. Του οποίου η ψυχραιμία είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ο Ιώβ ο ίδιος. Και βλέπουμε ήταν... το πόσο άνθρωπος είναι αυτός ο χαροκαμένος πατέρας που έχασε το παιδί του από τα χέρια αυτού μου εδώ. Το μεγαλείο ψυχής αυτού του πατέρα. Να μην θέλουν το κακό καν των ανθρώπων που σκότωσαν το παιδί του και έλεγε αυτό ότι δεν είναι η ψυχή. Η ψυχάρα του Έλληνα που έχασε το παιδί του και παρόλα αυτά... Μάλιστα. Μένουμε εδώ πέρα να πούμε ότι πλέον εξετάζεται και έχει γίνει ένας δώρος πολύ μεγάλος από τα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Εμείς, από ό,τι έχετε δει, κρατάμε μια πολύ διακριτική στάση. Για τον λόγο ότι εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τηλεοπτικό σοου τη συγκεκριμένη ιστορία. Μία ιστορία η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και που πολλά κανάλια που κάνοντας τηλεοπτικό σοου με το θάνατο και τη δολοφονία του κοριτσιού χτύπησαν τρελά νούμερα τηλεθέασης. Την πουλάνε, κύριε Καμπούρη, πείτε το. Την πουλάνε. Και πουλάνε. Εξακολουθούν. Στην οικογένεια. Την πουλάνε. Αυτό κάνουν. Εμείς λοιπόν δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί είναι κατά των αρχών μας το να πουλήσουμε τον πόνο και να πουλήσουμε αυτή την ιστορία, το φρικτή δολοφονία και το φρικτό θάνατο, δεν το έχουν κάνει ποτέ. Ποτέ και ούτε το κάνουμε και τώρα. Απλώς να ενημερώσουμε και να πούμε ότι σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τηλεοπτικά κανάλια και τηλεοπτικές εκπομπές οι οποίες έχουν δείξει εικόνες που δεν θα έπρεπε να δεχτούν. Έτσι. Έχουν υποθεί πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υποθούν ποτέ μέσω τηλεόρασης.
φρικτά γεγονότα, φρικτές καταστάσεις και παίζοντας με τον πόνο των συγγενών. Δυστυχώς θα σε επιβεβαιώσω. Να πούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει συνεγερμός στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τηλεοπτικά κανάλια και τηλεοπτικές εκπομπές που κανιβάλισαν μέχρι εσχάτως τη δολοφονία του κοριτσιού αυτού. Μέχρι και ο ίδιος ο πατέρας, αν μου επιτρέπεις, Φίλιππε, σήμερα γύρισε και είπε ότι ξέρετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, βγήκε σε τηλεοπτική εκπομπή και είπε σας παρακαλώ πάρα πολύ όλοι σας προσοχή, δεν θέλω να συνεχίσετε αυτόν εντός εισαγωγικών τον κανιβαλισμό, δεν το είπε έτσι, ήταν ευγενέστατος ο άνθρωπος. Γιατί έτσι αμαυρώνετε και σπηλώνετε τη μνήμη του παιδιού μου. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το τι θα γίνει και τι πρόστιμα θα ρίξει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στον κανιβαλισμό, στον άγριο κανιβαλισμό αυτής της υπόθεσης. Αναμένουμε να παρακολουθήσουμε. Η αποκάλυψη, η αποκάλυψη είναι ότι τελικά δεν είναι, ότι παρολίγο να υπήρχε και άλλο θύμα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι δύο άνδρες λοιπόν την ίδια μέρα είχαν καλέσει και ένα άλλο κορίτσι. Το θέμα είναι ότι έχουν καλεστεί αρκετά κορίτσια. Έτσι. Και το θέμα είναι πόσα κορίτσια ίσως να έχουν βιαστεί, να έχουν κακοποιηθεί και να έχουν φοβηθεί να μιλήσουν. Αυτό, η συγκεκριμένη εκεί, υπόθεση λοιπόν, έχει φτάσει εκεί. Ήδη, αυτό θέλω να πω, από καταγγελία ενδέχεται να γίνει, να φτάσει στη δικαιοσύνη, ακριβώς διότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες. Να καλησπέρισω τον Βαγγέλη Καράρη. Βαγγέλη Καράρη, καλησπέρα. Πάμε λοιπόν για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Μαντάτα άσχημα για τον Γρηγόρη.